Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Αστέρης έχει πλέον αποφασίσει ότι θα συνεχίσει με όποιο κόστος να ζει τον ερωτά του με την Αργύρο. Ήδη την σχέση τους την ξέρει η γιαγιά Ειρήνη που τους είδε με τα ίδια της τα μάτια μαζί. Ενώ το ίδιο έχει συμβεί και με τους γονείς της Στέλλας. Η Στέλλα έχει ζητήσει να μην μάθει ο Αστέρης για την εγκυμοσύνη της, καθώς δεν έχει σκοπό να κρατήσει αυτό το παιδί. Όμως η μητέρα της η Σοφία δεν το αφήνει έτσι. Αναλαμβάνει δράση και συναντάει τον Αστέρη που εκεί του αποκαλύπτει την εγκυμοσύνη της Στέλλας. «Το ξέρεις ότι η κόρη μου περιμένει το παιδί σου. Η ίδια από εγωισμό και περηφάνεια μου ζητήσει να μη σου πω τίποτα, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνεις δεν γίνεται. Πρέπει να ξέρεις». Μάλιστα του λέει πως η Στέλλα σκέφτεται να μην κρατήσει το παιδί και ο Αστέρης χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Ο Αστέρης μιλάει στη Στέλλα ενώ η Στέλλα είναι ψυχρή απέναντί του. Λίγο αργότερα εξαλεί η Στέλλα, πηγαίνει στη μητέρα της και της ζητάει εξηγήσεις. «Γιατί με αγνοείς, δεν σου είπα ότι δεν θέλω να μάθει τίποτα ο Αστέρης, γιατί ανακατεύεσαι», τη ρωτάει. Στο μεταξύ, μετά από τα τελευταία γεγονότα, η Στέλλα έχει αρχίσει να κάνει δεύτερες σκέψεις και πλέον δεν ξέρει αν θα κρατήσει το παιδί. Την ίδια στιγμή ο Αστέρης, επηρεασμένος από όλα αυτά που έχουν συμβεί, αρχίζει να αποφεύγει την Αργύρο και η σχέση τους αρχίζει να κλονίζεται, λόγω της συμπεριφοράς του. Ωστόσο η Αργύρο τον πιέζει για να μάθει τι έχει συμβεί. Έτσι ο Αστέρης αναγκάζεται να της πει την αλήθεια. «Αργύρο, η Στέλλα είναι εγγύος, τώρα το έμαθα και εγώ, η ίδια δεν μου είπε τίποτα, δεν ήξερα». Η Αργύρο φεύγει απογοητευμένη ενώ η αντίδρασή της δεν θα είναι αναμενόμενη, καθώς αποφασίζει να μην κάνει πίσω στη σχέση της. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.